Καταρχάς, εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, είστε ικανοποιημένοι, γιατί είχατε βάλει στόχο συγκεκριμένες περιοχές. Θα σας πω. Μόνο η Πάτρα κέρδισε. Θα σας πω. Καλά, δεν είναι στενά μόνο το θέμα των πέντε Δήμων. Θα το δούμε ευρύτερα. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι για τον εξής λόγο. Παίρνουμε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτών των εκλογών. Και η ιδιαίτερη συνθήκη είναι η εξής. Φυσικά πάντα έχουμε μία μετατόπιση από της λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Στον επόμενο. Και η συντηρητική εναλλαγή ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Εδώ όμως είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Είχαμε μία πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όχι απλά διέψευσε προσδοκίες και ελπίδες, βάφτιζε αριστερή πολιτική, μια ακραία συντηρητική πολιτική τρίτου μνημονίου και μάλιστα με την ίδια επιχειρηματολογία με την οποία οι προηγούμενες κυβερνήσεις μιλούσαν για μονόδρομο. Μπορεί να σας κόστησε δηλαδή αυτό, λέτε. Αυτό. Και εσάς. Αυτό έφερε μια συντηρητικοποίηση στην ελληνική κοινωνία συνολικά. Και δεν εννοώ τη μετατόπιση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά συντηρητικοποίηση ως προς τη μείωση των απαιτήσεων και στην αντίληψη τίποτα δεν γίνεται. Από αυτήν την άποψη, η σταθερότητα που δείχνει το ΚΚΕ, η αντοχή του σε αυτή την πίεση, έχει σημασία. Φυσικά, θεωρούμε αρνητικό το αποτέλεσμα για τον λαό, αλλά... Πολεμήθηκε κιόλας το ΚΚΕ, γιατί άκουσα χθες συναδέλφους... Ειδικά για τους Δήμους τώρα. Για να λέει ότι δέχτηκε πόλεμο εσωτερικά. Ειδικά για τους Δήμους, γι' αυτό είπα πρώτα να δούμε το γενικό, είχαμε δύο στοιχεία. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, μία εκστρατεία στην κυριολεξία του ΣΥΡΙΖΑ για να ιτηθεί ο κομμουνιστής υποψήφιος όπου ήταν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κινητοποίηση του μηχανισμού Παπά στην Κεσαριανή, αλλά και στην Ικαρία ένα μπλοκ, και δεν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία που είναι αναμενόμενο να είναι απέναντι στον ΚΚΕ, που έφτανε μέχρι την Ανταρσία. Τώρα, από αυτήν την άποψη λέμε ότι... Γιατί πρέπει να δούμε στην επόμενη μέρα το διακύβευμα. Και στις ευρωεκλογές, πάντως θα με επιτρέψετε να πω, κύριε Παπαδόπουλο, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε το ποσοστό που είχε και στις προηγούμενες. Μίλησα... Αυτό μήπως θα έπρεπε και εσάς να σας προβληματίσει για το τι δεν κάνετε καλά. Θα σας πω, εμάς μας προβληματίζει να καταφέρουμε να σπάσουμε ακριβώς αυτό που λέω τώρα. Δηλαδή, η υπάρχουσα δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική να κατανοηθεί βαθύτερα ποια είναι η πραγματική της αιτία. Και ποιες είναι οι δεσμεύσεις και των δύο πόλων που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, να κατανοηθεί ότι το διακύβευμα δεν είναι ποια θα είναι η διαφορά των δύο πόλων αυτή τη στιγμή του νέου διπολισμού. Μήπως έχει να κάνει και με το δικό σας. Θα σας πω, αλλά αφήστε να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Λέω, δεν είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πόλων του νέου διπολισμού. Δηλαδή, το στίχημα δεν είναι αυτό που από χτες ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο πόλους ενιαία του αστικού πολιτικού συστήματος, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί και οι δύο ότι θα εφαρμόσουν αντιλαϊκή πολιτική. Αν θέλετε, τώρα που θα έχουμε τις συστάσεις την Τετάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση και για τους δύο θα είναι ιερό Ευαγγέλιο να πιάσουν να τα ματωμένα πλεονάσματα. Το αφήγημα του ΚΚΕ μπορεί να θεωρείται παροχημένο από κάποιους. Εμείς κοιτάξτε, μιλάμε με όρους πραγματικότητας, δεν χρειαζόμαστε κάποιο προπαγανδιστικό αφήγημα και λέμε ότι απέναντι και στους δύο πόλους για τους οποίους οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ιερές. Απέναντι και στους δύο πόλους οι οποίοι έχουν τον ίδιο στόχο. Δηλαδή θυσίες του λαού για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Μάλιστα. Απέναντι στους δύο πόλους, θα βάλω. Απέναντι στους δύο πόλους οι οποίοι και οι δύο ψήφισαν τρίτο μνημόνιο, εφάρμοσαν και τα δύο προηγούμενα μνημόνια και υπόσχονται πολιτική μνημονίου διαρκείας, χρειάζεται λαϊκή αντιπολίτευση στη Βουλή, οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης στο κίνημα και ριζική αλλαγή πορείας στην κοινωνία για μια κοινωνία που δεν θα είναι εμπόρευμα ούτε το νερό, συνταγή, ούτε η παιδεία, ούτε η υγεία, ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος η εργατική δύναμη. Ο σοσιαλισμός δηλαδή είναι η ριζική αλλαγή. Για την Κεσαριανή θα τον διορθώσω, δεν ήταν ο κύριος Παπάς να στηρίξει τον κύριο Βοσκόπουλο, εμείς ήμασταν και ο κύριος Βοσκόπουλος αναφορά στο κίνημα αλλαγής έχει. Εγώ δεν είπα για την επίσημη στήριξη. Βρώμικη δουλειά, λέει, έκανε βρώμικη δουλειά. Η επίσημη στήριξη του κύριου Βοσκόπουλου ήταν το κοινάλ. Έτσι. Εκεί είχαμε από κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτή προσπάθεια να στηριχθεί και αυτό, αν θέλετε, το ξέρουν και σαργιανιώτες. Εντάξει, το πίστευαν καλά. Πάντως και αυτό είναι καλά. Έστειλαν και SMS, έλεγε ο κύριος Σοφιανός, χιλιάδες.
Λοιπόν, όχι μόνο, λέω, αυτό. Το ξέρουν και σε αρνιανιώτες. Ναι, εξάλλου, η δυνατότητα του Κινάλ να συγκλίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία οφείλεται στη στρατηγική του σύγκληση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία που οι σοσιαλδημοκράτες συγκυβερνούν εκλογές, στην Βάρδαλη συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν συνεργαστήκαμε με κανέναν. Καλέσαμε και ήρθα. Πάμε και στη Δημάρχη.